Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουν οι γονείς σου? Ο πατέρας μου απασχολείται κάπως με τα ορυχεία. Με τα ορυχεία. Α, είναι μεταλλορύχος. Κατά ένα αλφα τροποντινά. Γεια στάσου, γεια στάσου. Μήπως αυτά τα ψήγματα και τα πετράδια κατά ένα αλφα τροποντινά ξέφυγαν από τον προορισμό τους? Μην είναι κλεμμένα. Όχι, κύριε. Παρακαλώ τον κύριο να είναι απολύτως ήσυχος. Είναι ολότελα δικά μου. Ο κύριος με πιστεύει, έτσι δεν είναι? Ναι, αγάπη μου, σε πιστεύω. Αλλά γιατί κάθεσαι ορθή? Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Και πες μου, αφού είσαι τόσο πλούσια, γιατί κάνεις την υπηρέτρια? Κάνω πρακτική εξάσκηση. Ήρθα να μελετήσω τις συνθήκες δουλείας στην Ευρώπη. Δουλείας στην Ευρώπη? Πάνε χρόνια και χρόνια που δεν υπάρχει πια δουλεία στην Ευρώπη. Εσείς έχετε ακόμα σκλάβους? Ναι, αλλά είναι πολύ πιο ελεύθεροι από εσάς. Σε εμάς δουλεύουν 30 ώρες την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες κυνηγούν, ψαρεύουν, χορεύουν. Και πηγαίνετε και στον κινηματογράφο, Ο δικός μας ο κινηματογράφος είναι η θάλασσα, τα λουλούδια, το δάσος. Ηλεκτρικό ασφαλώς δεν έχετε. Ηλεκτρικό μας είναι ο ήλιος. Αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους. Προτιμούμε τους ελέφαντες και τα μονόξυλα. Είναι πολύ πιο καλά. Δηλαδή, εσείς βρισκόσαστε 2.000 χρόνια πίσω από εμάς και δεν έχετε καμιά διάθεση να μας φτάσετε. Γιατί να σας φτάσουμε, αφού εσείς γυρίζετε πίσω? Οι τουρίστες σας περπατάνε στους δρόμους ξυπόλοιτοι. Ο κόσμος σας έχει γεμίσει από στρατόπεδα γυμνιστών. Και οι γυναίκες σας όλο το καλοκαίρι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ξεροψύνονται στον ήλιο για να γίνουν πιο μαύρες από εμάς. Σωστά. Όλα αυτά δεν είναι παρά μια επιστροφή στη φύση. Είσαι μια καταπληκτική κοπέλα, αγάπη μου. Τώρα καταλαβαίνω γιατί σπουδάζεις κοινωνιολογία. Όμως, όπως και να έχει το πράγμα, δεν βλέπω πώς θα μπορούσες να μείνεις πια εδώ. Ω, κυρία, είμαι τόσο ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ, ιδίως τώρα που έφυγε η κυρία. Έχετε ταλέντο. Μόνο ένα πράγμα πρέπει να σκεφτώσετε, το γράψιμο. Όσο για τα χρήματα, περιφρονήστε τα. Μια κουβέντα είναι. Μπορώ, αφού με περιφρονούν αυτά. Πάψτε να τα σκεφτώσετε. Σας κάνω κακό. Έχεις δίκιο. Πάνε μήνες και μήνες τώρα που μου έχουν δηλητηριάσει τη ζωή. Μου επιτρέπετε να σας πω και κάτι άλλο? Τι? Πρέπει να εγκαταλείψετε τον Ναβουχοδονόσορα. Δεν είναι καλός. Νομίζεις? Ναι. Μεταξύ μας εδώ που τα λέμε, κι εγώ το νομίζω. Όμως για να τον εγκαταλείψω πρέπει να βρω κάποιο άλλο θέμα να γράψω. Και γιατί όχι μια ιστορία από τον τόπο μου? Δεν πήγα ποτέ μου εκεί. Θα σας τα πω λίγο. Σας περιγράψω την ομορφιά του τοπίου. Το μεγαλείο που έχει ο ήλιος όταν γέρνει πάνω στη φλογισμένη θάλασσα. Τη γλύκα της ζωής κάτω από τη σκιά των φοινικόδεντρων. Τις κραυγές των πουλιών μας με τα πολύχρωμα φτερά. Τους ξέφρενους χορούς μας. Θα σας περιγράψω πως νιώθουμε τον έρωτα και πως μάθαμε να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική ευτυχία. Η τέλεια ευτυχία. Βέβαια. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Και πώς θα το βγάλουμε το μυθιστόρημα? Θα θέλετε να σας το πω? Όχι. Άφησέ με να το μαντέψω. Ναι. Αγάπη μου, άουα. Λοιπόν, αρχίζουμε αμέσως. Αμέσως. Και θα το υπογράψουμε και δυο. Όχι. Μου φτάνει το όνομά μου στον τίτλο. Είναι κιόλας πάρα πολύ. Αγάπη μου, άουα, του Ερίκου Νόργο. Ναι. Σε τρεις μήνες πρέπει να έχουμε τελειώσει. Σκοτίνιασε να ανάψω? Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Σε λίγο. Τώρα θα κάνουμε ένα θαυμάσιο ταξίδι. Ας καθίσουμε εκεί, ας κλείσουμε τα μάτια και τώρα ας ξεκινήσουμε. Φεύγουμε. Φεύγουμε μακριά. Σε αυτό το θαυμάσιο νησάκι του Ινδικού που το λένε Βαλικού. Εκεί όπου η θάλασσα λούζεται μέσα στο χρυσάφι και τα σύνη. Εκεί όπου τα αστέρια λαμποκοπούν τη νύχτα σαν διαμάντια. Ασύνη, χρυσάφι, διαμάντια. Βαλικού. Είσαι καλά?
Υπέροχα. Αποκοιμήθηκες. Ναι. Νιώθω μια απολαυστική χαλάρωση του κορμιού και των νεύρων. Τι ώρα είναι? Τι σημασία έχει? Σωστά, σκοτιστήκαμε. Ο ήλιος στέκει ακόμα ψηλά. Όμορφα που είναι. Ακούς το κύμα που σκάει στο γυαλό? Τα ακούω. Νιώθεις το άρωμα των λουλουδιών που μας στέλνει η Άβρα? Θα νιώθω. Ακούς τα κυλαϊδίσματα των μπουλιών? Ναι. Θα μου διαβάσεις στίχους? Όχι. Θα ήθελα όμως να μου διαβάσεις τις τελευταίες φράσεις του βιβλίου μας. Από εκεί που απομακρύνεται το πλοίο? Ναι. Και όταν το πλοίο ξανύχτηκε και χάθηκε πέρα στα νυχτά του πελάγου, η αγάπη μου χόρευε μόνη, κατάμονη πάνω στην αμμουδιά. Χόρευε ντυμένη μόνο με την πορφύρα του ήλιου που βασίλευε. Και η καρδιά της ζεστή, εκμυδενίζοντας την απόσταση, έστελνε πέρα από τον ορίζοντα τον ίστατο χαιρετισμό στη χαμένη της ευτυχία. Ωραία που είναι. Αναρωτιέμαι αν οι αναγνώστες θα καταλάβουν την ποίηση που υπάρχει σε αυτό το φινάλε. Εγώ είμαι σίγουρη. Θα ήθελα ωστόσο να είχα νέα από τον εκδότη μου, τον Μπομάρ. Τώρα θα πρέπει κιόλας να ξέρει τα πρώτα αποτελέσματα από την πώληση του βιβλίου. Α, για στάσου, σήμερα δεν είναι η μέρα του ταχυδρομείου. Έχεις δίκιο. Ο ήλιος σηκώθηκε 7 φορές από τη μέρα που είχες το δικαίωμα να ανοίξει τα γράμματά σου. Πάω να στα φέρω. Και τώρα ας κατέβουμε από την Κούνια. Ας πατήσουμε στη γη. Ήρθε το ταχυδρομείο. Τι είχε? Έντυπα. Πέτατο στη θάλασσα. Ειδοποίηση της εφορίας. Στη φωτιά. Λογαριασμός για το νερό. Στο ποτάμι. Λογαριασμός για το αεριόφως. Στον άνεμο. Λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα. Στα ρέματα. Όχι, αυτόν πρέπει να τον πληρώσουμε. Θα μας κόψουν τον ήλιο. Τον ήλιο? Το φως. Όπως θέλεις, όπως θέλεις. Ειδοποίηση συντηρητικής κατασχέσεως. Στους καρχαρίες. Να και ένα γράμμα από τον εκδότη. Αυτό περιμένω. Δώστε μου να το διαβάσω. Αγαπητέ κύριε, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς πλην ματέως. Είμαι θα υποχρεωμένη να σας πληροφορήσουμε με μεγάλη μας λύπη ότι οι πωλήσεις του βιβλίου σας δεν είναι καθόλου ικανοποιητικέ. Παρά την εντατική διαφήμιση, με πρώτα ενδείξεις πείθουν ότι η ζήτηση είναι πολύ περιορισμένη. Φυσικά δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η συγγραφική σας ικανότηση. Άτο. Το ξέρω πως δεν θα καταλάβαιναν τίποτα. Εγώ φταίω. Τους είπα να γράψει την ιστορία μου, έκανα λάθος. Όχι. Το μυθιστόρημά μας είναι ένα μικρό αριστούργημα. Σήμερα όμως όταν γράφεις απλές ιστορίες, δεν αρέσουν. Κοίτα. Τι? Κριτικές εφημερίδων. Στα ψάρια. Δεν θέλω να τις διαβάσω. Αυτή είναι καλή, άκου τι λέει. Το μυθιστόρημα του Ερίκου Νορό αγγίζει την τελειότητα. Μας μεταφέρει με πολύ ζωντάνια σε αυτό το χαμένο νησί του Ινδικού ωκεανού. Οι περιγραφές των τοπίων βγήκαν από την πένα μεγάλου συγγραφέως. Η θεωρία του για την επιστροφή στη φύση δεν είναι βέβαια καινούργια, αλλά ποτέ δεν δόθηκε με τόση ενάργεια και τέτοια πνοή. Ποιος τα γράφει αυτά? Μωρίς Φαγκοφόν Σματάν. Καλά. Φίλος μου είναι. Άλλος κανείς? Όχι. Ξέρεις, υπάρχουν βιβλία που αργούν να πιάσουν. Όχι το δικό μου, αγάπη μου. Εγώ ξόφλησα πια. Πρέπει να ξαναδοκιμάσεις. Προς τι? Εδώ και 5 λεπτά ήσουν ευτυχισμένος, γαλινεμένος. Έφτασε μια στιγμή σε επαφή με την πολιτισμένη ζωή να κουρελιάσει τα πάντα. Αγάπη μου, 3 μήνες τώρα δουλέψαμε μαζί. Μέσα σε τούτο το εξωτικό σκηνικό που δημιούργησε η φαντασία σου και στήσαμε μέσα στο σπίτι μου, ζήσαμε και 2 τους ήρωες του μυθιστορήματός μας. Κοντά σε σένα τα ξέχασα όλα. Όμως τώρα, ύστερα από αυτή την καινούργια μου αποτυχία, θα πρέπει να φύγεις. Είσαι νέα, πλούσια. Γιατί να χαραμίσεις τη ζωή σου κοντά μου? Άσε με εμένα μόνο μου, θα βρω κάτι άλλο να κάνω. Αν με διώξεις θα φύγω. Αν όμως θες να με κρατήσεις, θα μείνω κοντά σου όσο είσαι δυστυχισμένος. Για ποιο λόγο μ' αγαπάς? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τότε, αφού δεν μ' αγαπάς, γιατί θέλεις τόσο πολύ να μου παρασταθείς? Ίσως να σε αγαπούσαν κι εσύ μ' αγαπούσες. Και πού το ξέρεις πως εγώ δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου? Το είπες πριν μόνος σου. Σου χάρισε την ευτυχία, σου τα δώσα όλα, αλλά εσύ δεν μου έδωσες ποτέ και λίγο ξύλο. Όλος ο κόσμος ξέρει πως όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα τη δέρνει. Όχι κάθε μέρα, που και που. Έχω κλείσει το διακόπτη του κουδουνού, να ανοίξω? Άνοιξε, γιατί θα τα γραμμίσουν όλα. Πω. Ας κλείσω και το μαγνητόφωνο. Καλά είναι τα εξωτικά πουλιά, οι μουσικές και οι θάλασσες, αλλά δεν φέραν κανένα αποτέλεσμα. Ο
Ορίστε, κύριε. Παρακαλώ, εδώ είναι το διαμέρισμα του κυρίου Νωρό. Μάλιστα, περάστε. Τι επιθυμείτε? Θέλω να του μιλήσω για μια υπόθεση πολύ σημαντική και εντελώς ιδιωτικής φύσεως, θα έλεγα. Με συγχωρείτε, μήπως ογκυρεύουμε? Στο Παρίσι βρισκόμαστε ή στη Χονολούλου? Στο Παρίσι, τι θέλετε? Τι θέλετε, κύριε? Και αν μου επιτρέπετε, ποιος είστε? Έχω την τιμή να ομιλώ στον κύριο Νωρό. Μάλιστα, εγώ είμαι. Συγχωρήστε μου την έκπληξη, κύριε, όμως δεν φανταζόμουν. Νόμιζα πως είστε Γάλλος. Δεν περίμενα να σας δω με αυτό το φουστάνι που φοράτε. Τι είναι αυτό? Εξωτικό κοστούμι, κύριε. Σας αρέσει? Βεβαίως, δεν μπορούσα να πω ότι το βρίσκω πολύ ελκυστικό και γενικά όλη τη διακόσμησή σας. Αφήστε αυτά τώρα. Σε τι οφείλεται η επίσκεψή σας? Σε τι οφείλεται? Μάλιστα, οφείλεται. Όχι, οφείλουμε. Τα άκουσες, αγάπη μου, οφείλουμε. Επιτρέψτε μου πρώτα να συστηθώ. Είμαι ο βοηθός δεύτερος του συμβολιογράφου Φαμπιέν του Μοντε Κάρλο. Και τι επιθυμείτε, κύριε δεύτερο? Τι επιθυμώ? Σκοπός της επισκέψεώς μου είναι να σας αναγγείλω μια θλιβεράνη είδηση που από ό,τι βλέπω φαίνεται πως την αγνοείται και είναι παράδοξο, γιατί ολόκληρος ο τύπος έγραψε περί αυτού. Θα πάνε τρεις μήνες τώρα που δεν έχω διαβάσει εφημερίδα. Ναι, δεν το κατάλαβα. Αποτραβηχτήκατε από τον κόσμο και ζήσατε με τη γαλάτιά σας ή μια έρημον καλύβη. Τέλος πάντων τώρα, αυτή η είδηση. Η Λέδη Σόλσμπερι, η θεία σας, απεβίωσε. Τα συλληπιτηριά μου, κύριε. Ω, ζωή σε λόγου σας. Η θεία Λούση απεβίωσε στο Μόντε Κάρλο. Μάλιστα, κύριε. Τα συλληπιτηριά μου, κύριε. Ζωή σε λόγου σας, κύριε. Βρέτε καημένουλα τη θείτσα. Και από τι απεβίωσε? Από το πολύ παιχνίδι, κύριε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ήταν παιχνιδιάρα. Αυτοκτόνησε? Λιγάκι. Λιγάκι? Τι εννοείται λιγάκι? Δηλαδή θέλω να πω, από αφού απεβίωσε, δεν αυτοκτόνησε λιγάκι, αλλά πολύ. Τα κακάρωσε. Μάλιστα, κύριε, τα κακάρωσε. Τα συλληπιτηριά μου, κύριε. Ναι, ζωή σε λόγου σας, ζωή σε. Αλλά δεν φαντάζομαι να ήρθατε από το Μόντε Κάρλο μόνο και μόνο για να με συλληπιθείτε. Ασφαλώς όχι, κύριε. Ένα γράμμα θα ήταν αρκετό, νομίζω. Εκείνο όμως που έχει ιδιάζουσα σημασία και δικαιολογεί πληρέστατα την εντάφθα παρουσία μου είναι το γεγονός ότι είστε ο μοναδικός της κληρονόμος. Ω, μάλιστα τώρα, καλά. Και τι θα κληρονομήσω, αέρα? Αλλά για σταθείτε, για σταθείτε. Δεν φαντάζομαι να ήρθατε να μου πείτε ότι είμαι υπεύθυνος για τα χρέη που άφησε η θεία μου, αν και στην κατάσταση που βρίσκομαι εγώ τώρα, τι με νοιάζει. Εμπρός, λέγεται, πόσα είναι? Κύριε, το γεγονός ότι είστε ο μοναδικός κληρονόμος είναι εκείνο που έχει ιδιάζουσα σημασία και δικαιολογεί την εντάφθα παρουσία μου. Η αείμνηστο θεία σας άφησε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πόσα είναι τέλος πάντων? 4 εκατομμύρια, κύριε. 4 εκατομμύρια. Πέθανε και άφησε 4 εκατομμύρια χρέη για τα οποία εγώ πρέπει να είμαι υπεύθυνος. Αφήστε με να γελάσω, κύριε δεύτερε. Κύριε Νωρό. Ελάτε, κατάσχετε την αχυροκαλύβα μου. Κατάσχετε και αυτό το φουστανάκι που φοράω, αν σας αρέσει. Κύριε Νωρό, απαιτώ να με αφήσετε να τα πω. Και δεν τα λέτε. Σας είπα ήδη ότι είστε ο μοναδικός της κληρονόμος. Σας άφησε 4 εκατομμύρια καθαρά φόρου. 4 εκατομμύρια καθαρούς φόρους εκτός από τα 4 εκατομμύρια χρέη. Αφήστε με να ξαναγελάσω, κύριε δεύτερε. Φαντάζομαι τα μούτρα της εφορίας αν μπει εδώ μέσα και αντικρίσει την αχυροκαλύβα μου. Αλλά για σταθείτε. Πώς είναι δυνατόν η θεία μου να χρωστούσε 4 εκατομμύρια από φόρους αφού ήταν καταστραμμένη και είχε ήδη 4 εκατομμύρια χρέη? Α, θα είναι, φαίνεται, παλιοί οι φόροι. Κύριε Νωρό, σας πληροφορώ με μεγάλη μου λύπη ότι αν δεν με αφήσετε να μιλήσω, τότε θα παρατήσω τούτη τη βαλίτσα που κρατάω στα γυμνοπόδαρά σας, τούτη τη βαλίτσα που έχει μέσα πλάκες 4 εκατομμυρίων, και άπαξ η αποστολή μου θα έχει τελειώσει. Θα πάω στην απέναντι ταβέρνα να κοπανίσω ένα μπουκάλι κρασί για να σπάσω πλάκα με τις πλάκες σας. Τι παραμύθι αυτό με τις πλάκες? Και τι δουλειά έχω εγώ με αυτές τις πλάκες? Αυτές οι πλάκες, κύριε, περιέρχονται στην κατοχή σας για τη σειρά οδού της κληρονομίας. Να τη βράσω την οδόν της κληρονομίας, θα μου προσφέρει πλάκες. Άκου, πλάκες. Και τι ζωή πλάκες είναι αυτές? Δίσκοι ή ταφόπετρες? Πλάκες, κύριε, του καζίνου του Μόντε Κάρλο, κύριε. Κάθε μια του στοιχίζει 10.000 φράγκα, κύριε. 400 πλάκες των 10.000 μας κάνουν 4 εκατομμύρια. Καταλάβατε επιτέλους, κύριε? Όχι! Κατάλαβα πως πάτε φυρί-φυρί να μου πείτε πως εκτός από τα 4 εκατομμύρια χρέη συν 4 εκατομμύρια φόρους χρωστάω έτσι για πλάκα άλλα 4 εκατομμύρια. Για κοίτα που το πάει 4-4 αυτός. Από πλάκες στο καζίνο. Δεν μου λέτε, κύριε δεύτερε, μοιάζω από αυτούς που χάφτουνε πλάκες? Κύριε Νωρό! Ορίστε, κύριε δεύτερε! Κύριε Νωρό! Ασφαλώς δεν θα ξέρετε τι εννοούν πλάκα στη γλώσσα του καζίνου. Δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στο καζίνο. Το παράδειγμα της θείας μου ήταν απαγορευτικό. Να σας εξηγήσω λοιπόν. Η πλάξ. Η πλάξ. Μάλιστα, κατά το βλάξ. Σας παρακαλώ. Η πλάξ είναι ένα είδος νομίσματος το οποίο εκδίδει το καζίνο και το χρησιμοποιούν οι παίκτες. Αγοράζεις πλάκες και σπάς πλάκα. Και παίζεις. Έξι. Αν χάσεις, τότε χάνεις και τα αυγά και τα καλάθια. Τα ξέρω, γιατί μου τα ξαναλέτε, κύριε. Και τις πλάκες και αυτά που έδωσες για να τις πάρεις. Αν κερδίσεις και δεν κάνεις την βλακεία να ξαναπαίξεις, τότε πας και τις εξαργυρώνεις στο ταμείο του καζίνου. Άντε καλέ, άντε καλέ. Όχι, θέλετε, λέτε. Αυτά τα λένε μάρκες. Όχι, κύριε, οι μάρκες είναι για τα μικρό ποσά. Από 10.000 φράγκα και πάνω τις λένε πλάκες. Είναι μάρκες σε μεγάλο ορθογώνιο σχήμα. Αλήθεια? Μεσάνυχτα, κύριε δεύτερε. Ώστε λοιπόν μέσα σε αυτή τη βαλίτσα εδώ υπάρχουν ορθογώνια σχήματα 4 εκατομμυρίων φράγκων τα οποία η αείμνηστο θεία μου χρωστάει στο καζίνο. Τα συλληπιτηριά μου, κύριε. Ζωή σε λόγους. Τι θα γίνει τώρα, θα γίνει το όλο συλληπιτηριά, θα λέμε. Τα πάμε, δεν τα πάμε? Όχι, κύριε, δεν τα πάμε. Αυτή τη φορά δεν σας συλληπούμε για τον αδόκητο χαμό της αείμνηστου θείας σας, αλλά για την ανυπαρξία του μυαλού σας. Α, σας παρακαλώ, κύριε δεύτερε. Και με λέτε, κύριε δεύτερε. Πώς λέτε, σας λέω. Τρίτε. Όχι, δεν ξέρω τι λέω.
Λοιπόν, το καζίνο είναι που σας χρωστά, αφού είσαστε ο μοναδικός κληρονόμος της θητείας σας. Καταλάβατε. Τώρα μπορείτε να παρουσιάσετε αυτές τις πλάκες στον ταμείο του καζίνου, ο οποίος θα σας ανταλλάξει μέχρι τα νομίσματα 4 εκατομμυρίων φράγκων, ελεύθερα φόρου και εξόδων. Αγάπη μου! Αγάπη μου, ακούς, κληρονομώ 4 εκατομμύρια φράγκα που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη βαλίτσα υπό τη μορφή της πλάκης. Πλακός. Επιτέλους κύριε, το καταλάβατε. Δόξα σε Θεός και για Άγια Απόστολε. Και δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, ούτε χρέη, ούτε φόρους. Ούτε μια πεντάρα, κύριε. Πρωτάξτε, σκάω. Αγάπη μου, άνοιξε το παράθυρο να πάρουμε λίγο αέρα. Νιώθω σαν να μου έχουν κολλήσει όλο μου το κορμί πλάκες, καυτερές. Και εγώ σκάω, κύριε, αλλά δυστυχώς χωρίς πλάκες. Για πετε μου όμως, πώς είναι δυνατόν να μου αφήσει η θεία μου 4 εκατομμύρια φράγκα, αφού ήταν τελείως καταστραμμένη και είχε ήδη 4 εκατομμύρια χρέη. Και γιατί αφού φράγκα και πλάκες είναι εν και το αυτό, μου κουβαλήσατε όλες αυτές τις πλάκες και δεν μου φέρατε φραγκάκια. Μα αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω εδώ και μισή ώρα, αλλά πού! Σας ορκίζομαι, κύριε Δεύτερο, δεν θα ξανοίξω το στόμα μου. Δώσε μου μια μπανάνα, αγάπη μου, ο κύριος μου έκανε το στομάχι μου πλάκα. Αχ, και εμένα μία, αγάπη μου, με συγχωρείτε, Δεσποινής, θέλω να πω. Ορίστε, πάρτε. Φάτε την, κύριε Δεύτερο, φάτε, θα σας κάνει καλό. Είναι γεμάτη αμοιβάδες. Όχι, βιταμίνες θέλω να πω, βιταμίνες. Μιλήστε όμως, είδατε τι ωραία που είναι. Από τον παλικού την έχουμε φέρει ξωτικιά. Μιλήστε όμως. Καλά, δεν πειράζει, πνιγείτε. Όχι, μην πνιγείτε. Μιλήστε πρώτα. Βιάζομαι να μάθω. Πνίγεστε μετά. Τρώτε μετά, θέλω να πω, κύριε. Όχι, αγάπη μου, θα μας μείνει εδώ αυτός. Ευτυχώς. Του κατέβηκε. Εκείνο το βράδυ η κυρία θεία σας πήγε στο καζίνο. Πήγε κατευθείαν στο τραπέζι του Μπακαρά. Έμοιαζε τέλεια με τρασιωμένη. Λες και ήταν προετοιμασμένη. Λες και κάποιος άορατος μάγος την υπνώτησε. Ο θείος σου, ο Τουτού ήταν έγραφο. Σε μια ώρα λοιπόν είχε κερδίσει κάπου 150.000 φράγκα. Και όταν ύστερα από λίγο η μπάνκα φώναξε Τουβά, η θεία σας την έπαιξε για 2 εκατομμύρια και διπλασίασε τα λεφτά της. Έζησε για μια στιγμή ένα τρομερό θρίαμβο. Αλίμονο. Πάρα ήταν μεγάλος για να τον αντέξει. Τίναξε την μπάνκα και τα τίναξε. Την ώρα που πήγαινε να αγκαλιάσει τις 300 πλάκες, έπεσε κεραυνόπληκτη πάνω στις πλάκες του καζίνου. Λες και 400 πλάκες τις πλάκουσαν την καρδιά. Και πού είναι τώρα η πλάκα του τάφου της θήτσης μου? Στη σκιά του καζίνου που τόσο αγαπούσε. Φύγα η μέντη θήτσα. Λοιπόν, θα πάω στην πλάκα της. Ναι, και με την ευκαιρία αυτή εξαργυρώστηκε και τις πλάκες σας. Μα αλήθεια. Δεν μου είπατε όμως, γιατί μου φέρατε πλάκες και όχι χαρτονομίσματα? Το καζίνο θα σκέφτηκε πως με ένα τόσο αναπάντεχο μεγάλο κέρδος θα θελήσετε να δοκιμάσετε την τύχη σας κι εσείς, ποιος ξέρει. Ριτς! Με αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Η τύχη σπάνια παθαίνει τέτοια στραβωμάρα. Στο Μόντε Κάρλο σχεδόν ποτέ. Και τώρα υπογράψτε μου, παρακαλώ, αυτή την απόδειξη. Ευχαριστώ. Και επιτρέψτε μου να αποσυρθώ αφού σας υποβάλλω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου. Ζωή σε λόγους σας. Δεσποινής μου. Αντίο σας. Κύριε. Αντίο σας, κύριε Δεύτερο. Όχι! Τότε τρίτε. Με σκάσατε πια! Τι εκπληκτική ιστορία, σαν παραμύθι. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Με τόσα λεφτά θα είσαι πανευτυχής. Αυτό δεν το ξέρω. Το πρόσωπό σου σκοτίνιασαι, γιατί? Ήταν τόσο ξαφνικό. Απόκτησε από τη μια στιγμή στην άλλη 4 εκατομμύρια. Τι να τα κάνω, είναι πολλά λεφτά. Και όλα μου τα χρέη να πληρώσω θα μου μείνουν πάλι 3.960.000 φράγκα. Είναι πολλά λεφτά. Αγάπη μου, κι εσύ είσαι λυπημένη, γιατί? Έγινες πλούσιος. Εγώ πρέπει να γυρίσω στην πατρίδα μου. Τι, θέλεις να φύγεις? Δεν με χρειάζεσαι πια. Δεν σε χρειάζομαι. Μπορείς και το λες αυτό. Δεν σε χρειάζομαι. Με σένα γνώρισα μια καινούργια ζωή. Με έμαθες να ζω με μια μπανάνα και με ένα ψάρι παστό. Με έμαθες πως μπορεί κανείς να ζει και χωρίς φίλους και χωρίς τηλέφωνο. Και τώρα που άρχισε να μ' αρέσει αυτή η ζωή μου, λες πως θέλεις να φύγεις. Επειδή έγινα πλούσιος και δεν σε χρειάζομαι πια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Τώρα είναι που σε χρειάζομαι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτή η ουρανοκατέβατη περιουσία με τρομάζει. Δεν τη θέλω. Φαίνεται, αγάπη μου, πως δεν είμαι παρά ένας φιλόδοξος. Αντί για αυτά τα ατέλειωτα εκατομμύρια, θα προτιμούσα λίγη δόξα. Μια παροιμία λέει και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Δεν τις πιστεύω τις παροιμίες. Κι όμως, άκουσε αυτή να δεις τι όμορφη που είναι. Σκοπός της ζωής η ευτυχία. Και ο τόπος της ο τόπος σου. Και η στιγμή της τώρα. Δίκιο έχεις. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Από σένα εξαρτάται. Ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται και τις χαρές και τις λύπες με ψυχραιμία. Ναι. Πώς θέλεις όμως εγώ τώρα να είμαι ψύχραιμος και ευτυχισμένος όταν μου λες πως θες να φύγεις? Ποιος να είναι πάλι αυτός ο βλάκας τώρα? Πήγε να ανοίξεις, αγάπη μου. Εγώ πάω στο δωμάτιό μου. Αν με χρειαστείς να με φωνάξεις. Καλά, πάω να ανοίξω εγώ. Καλημέρα σας, κύριε κλητήρα. Καλημέρα σας, κύριε. Αλλάστε με. Μήπως ο κύριος Ερίκος Νωρό μετεκόμισε? Μάλιστα, πήγε στο πάνω πάτωμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ελάτε εδώ, κύριε. Εγώ είμαι ο Ερίκος Νωρό. Καλημέρα σας, κύριε Νωρό. Τι είναι αυτά που φοράτε? Δεν
ήξερα πως άρχισε ο καρνάβαλος. Αλλά τι θέλετε πάλι, αφού όλα τα πήρατε και όλα τα ξεπουλήσατε. Το προϊόν της εκποίησης των επίπλων σας δεν εκάλυψε ολοσχερός την οφειλή σας προς το δημόσιο. Έμεινε κάποιο υπόλοιπο στο οποίο προσετέθησαν και προς αυξήσεις των φόρων, ειδού η κοινοποίησης. Το νέο χρέος σας προς το δημόσιο είναι 1023 φράγκα και 75 λεπτά. Μπορείτε να πληρώσετε. Τι? 1023 φράγκα και 75 λεπτά με δουλεύετε και κάνετε όλο αυτόν τον κόπο για ένα ψώρο χιλιάρικο. Εμείς εδώ έχουμε το θέλουμε τώρα. Εγώ, κύριε, δεν είμαι παρά ένα όργανο του δημοσίου και εκτελώ διαταγάς. Πολύ ωραία, εκτελέσατε. Δεν μου διέφυγε βέβαια ότι ξαναεπιπλώσατε το διαμέρισμά σας και μάλιστα κατά πολύ περίεργο τρόπο. Βέβαια ο δικός σας λογαριασμός. Εγώ κατάσχω ό,τι βρίσκω. Αυτό το κατασκεύασμα το έχετε για γραφείο? Όχι, είναι η κρεβατοκάμαρά μου. Βλέπετε ζώη στο ύπεθρο. Μα είναι ολοκαλάμι, άχυρο και ψάθα. Γιατί ζητάτε και τα ρέστα, εσείς με ρίξατε στην ψάθα. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Καταγράφω λοιπόν. Και τι να γράψω? Χαιρετισμούς και από μένα. Πώς να το περιγράψω αυτό το πράγμα? Γράψτε, θέλει κάποιο. Λοιπόν, κοιτών. Όχι, όχι, όχι. Περίπτερον. Όχι, ούτε περίπτερον. Καλύβι. Ούτε καλύβι. Αχούρι. Αχούρι εξαχύρων και ινδοκαλάμων υποβασταζόμενων υποξωάνων. Μάλιστα, υποξυλίνων ξωάνων. Γιατί υπάρχουν και ξώανα, άλλα ονόματα δεν λέω, που δεν είναι ξύλινα. Προχωρούμε. Πώς λέγεται τούτο το ταριχευμένο ζώο που είναι κρεμασμένο εδώ πάνω, Α, βέβαια, είσαστε συνονόματοι. Τσακάλ, εσείς, τσακάλι αυτό. Μόνο που εσείς δυστυχώς δεν είσαστε ταριχευμένοι. Α, έχετε όρεξη και αστεία, κύριε Νωρό. Σωστά, αναλείπουν τα αστεία. Ελάτε να σας δώσω το παραδάξι και να ισχάσω πια από τις γελίες κατά σχέση σας. Ελάτε, ελάτε, δώστε μου την απόδειξη να σας πληρώσω. Μετρητής. Μετρητής. Τι, μετρητής, μια στιγμή. Αγάπη μου! Ναι. Να σου πω, πρέπει να δώσουμε στον κύριο εδώ. Πόσα είπατε πως είναι, κύριε? 1023 φράγκα και 75 λεπτά. Έχεις τόσα? 250 έχω όλα. Α, ολόκληρο το ποσό είναι απαιτητό. Και η μόνη εντολή που έχω είναι να το εισπράξω στο ακέραιο. Α, έχω μια ιδέα. Μπορείτε να μου δώσετε ρέστα από 10.000 φράγκα. Καλέ, τι λέτε, με κοροϊδεύετε τώρα? Δηλαδή, τι εννοείτε ακριβώς? Έχω χρήματα, αλλά όχι σε μετρητά. Να, μέσα σε αυτή τη βαλίτσα εδώ βρίσκονται 4 εκατομμύρια φράγκα σε πλάκες του καζίνου του Μόντε Κάρλο. Κυριέ μου, καιρό για αστεία δεν έχω. Θα με πληρώσετε, ναι ή όχι? Ναι, σας είπα. Φτάνει να δεχτείτε να μου δώσετε ρέστα από αυτή εδώ την πλάκα. Δεν φτάνει, κύριε, η πλάκα. Κύριε, αυτές οι πλάκες έχουν πολύ μεγάλη αξία. Δεν γνωρίζω, Δεσποινή, σε ποια έχω την τιμή να ομιλώ, αλλά δεν βλέπω τι δουλειά έχετε εσείς σε αυτή την υπόθεση. Αν ο κύριος Νωρό δεν με πληρώσει, θα κατάσχω μεταξύ των άλλων και αυτές τις πλάκες. Αλλά για την πραγματική τους αξία. Για να δούμε. Είναι από πλαστικό. Όλες μαζί με το κιλό κάνουν κατά την εκτίμησή μου περίπου 5 φράγκα. Και άλλα τόσα η βαλίτσα, σύνολον 10. Το περιεχόμενο αξίζει όσο και το περιέχουν. Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε? Μαζί δεν κάνουμε τίποτα, μόνος μου κατάσχω. Κύριε, θα θέλετε να δεχτείτε αυτό το ψήγμα? Α, πολύ ευχαρίστω, Δεσποινή μου. Έτσι λένε στο χωριό σας το αναψυκτικό. Όχι, για ψήγματα χρυσού σας λέω. Λυπούμε, Δεσποινή μου, αλλά το δημόσιο απαγορεύει τις συναλλαγές σε χρυσό. Δέχεται μόνο τα χαρτονομίσματα που το ίδιο εκδίδει. Μα άλλα λόγια την βάψαμε. Πώς είπατε? Λέω ότι την κάναμε από κούπες. Ορίστε. Θέλω να πω, λάσπη η δουλειά μας, τζίφος. Καλέ, τι λέει? Τίποτα δικά της λέει, άστε. Θα θέλατε να δεχτείτε αυτά τα διαμάντια? Καλέ, τι λέτε, διαμάντια? Με κοροϊδεύετε τώρα. Γυαλάκια του πεταματού είναι. Αν είχαν και την παραμικρή αξία, θα τα κατέγραφα και αυτά, αν δεν τα κρατούσατε στο χέρι σας. Δηλαδή, αν κρατήσω τη βαλίτσα μου στο χέρι, δεν μπορείτε να την κατάσχετε? Όχι, κύριε, αρκεί να μην την ακουμπήσετε κατά γης. Αγάπη μου, πάρε και εσύ το κουτί σου με τα ψήγματα και τα πετράδια. Αγάπη μου, πάω να ανοίξω. Α, πολύ αδυναμία έχετε σε αυτά τα μπιχλιμπίδια. Είναι το χόμπι μας, τα μαζεύουμε εμείς αυτά. Eccolaudore, meraviglioso, formidabile, l'amore mio, wow, questo. E questo, ma chi è questo maestro? Spero che non sia arrivato nessun altro prima di me. Oh, placo, sei entrato lì. Ti levo, so palaviari. E la capanna. Pia capanna. Ma non la cabana, la capanna, la casa di paglia, lo sciolo indiano, l'amore mio con il senitevano. Maestro, ti prego, la mano al petto, uno davanti, uno di dietro. Che cosa desidera? Niente, signorina, semplicemente di mettere la mano al petto come Napoleone. Ma ne vali sto chiesto stito su santo Napoleone. E che te voglia come Napoleone? Per strompi ti sei la pimola sta pulei? Ma se lo sapete, maestro. O lei posto xeri? Δεν ξέρω τίποτα. Και αν δεν μου πεις αμέσως, θα σε πετάξω έξω με τις κολτσές. Cosa è questa commedia? Αυτό το ξέρω. Είδες τι ωραία που το είπα, αγάπη μου. Vai via! Όχι, αυτό το ιταλικό το ξέρω. Ωραία, το είπα και τώρα. Ma non lo sai? Τι λυσάει, βρε. Κανείς δεν λυσάει. La vostra novella, amore mio, wow, ha preso il premio Goncourt. Σας, το βιβλίο μου πήρε το βραβείο Goncourt. Πώς? Αφού δεν είχε υποβληθεί. Με κοροϊδεύεις, Mascalcione, κουμανταρία, ρεντιγκότα. Ρεντίκολο. Ρεντίκολο, μπράβο. Ήρθες να μου κάνεις φιάσκο, φάρσα είναι. Όχι, κύριε, δεν είναι φάρσα. Ο Γεράσιμος δεν κυλιέται ποτέ.
Ποιος είναι ο Γεράσιμος? Εγώ. Καλά, δεν σας ειδοποιήσω ο εκδότης σας? Το τηλέφωνό μου είναι κομμένο. Α, τόσο το καλύτερο. Θα είμαι ο πρώτος και ο μόνος που θα σας πάρει συνέντευξη. Για, στάσου, παιδάκι μου. Δεν είσαι Ιταλός? Όχι, κύριε, Έλληνας από την Κεφαλονιά. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά και τα ιταλικά και τη γλώσσα σας. Και όταν δουλεύω στην Ιταλία κάνω τον Γάλλο. Όταν πάλι βρίσκομαι στη Γαλλία κάνω τον Ιταλό. Σαν ξένος επιτυχαίνω καλύτερα το σκοπό μου. Δεν μου λέτε. Αυτός μήπως είναι δημοσιογράφος? Ποιος? Άτε καλέ, είναι δικαστικός κλητήρας, τακτικός επισκέπτης, παλαιός γνώριμος. Κύριε, τι κάνετε? Εγώ κάνω και τίποτα άλλο, κατάσχω. Τι incredible snowboard! Ο δικαστικός κλητήρας την ώρα που κατάσχει το βραβείο Goncourt. Γεια σου, Λαβράκι. Α, ναι, ρε, διαμαρτύρομαι. Δεν λέγομαι Λαβράκι, ονομάζομαι Τσακάλ και σου απαγορεύω να με παίρνει φωτογραφίες εν ώρα ασκήσεω των κατοικών μου. Μα δεν σα φωτογραφίζω, δεν σα παίρνω φωτογραφίες, σα κατάσχω. Signorie e signori parto, veni, vidi e vinci. Αλλά θα επανέλθω δρυνύτερος. Να ανοίξω, αγάπη μου. Ναι, άφησε την πόρτα ορθάνη. Έτσι που καταντήσαμε τώρα, εδώ είναι κέντρο διερχομένων. Αγάπη μου, τι ανέπτυξε τύχη. Ο κύριος σου είναι εδώ. Μάλιστα, κύριε Ρομπέρ, περάστε. Α, το δικό του βιβλίου, ε. Α, καλημέρα σας, κυρία μου. Κερί και λιβάνι. Ερίκο. Τσα-τσα-τσα. Κόλλα το παλιό, φίλε. Αυτό το κουστάνι που φοράς και έτσι που είσαι απλά, πώς να σε καταλάβω. Αν ήξερες πόσο είμαι πανευτυχής για το θρίαμβο, πανευτυχής και για σένα και για μένα. Για σένα, γιατί, αφού ο Μπομάρ είναι ο εκδότης μου τώρα. Φυσικά είναι ο Μπομάρ, ο ανταγωνιστής μου ο Μπομάρ. Μόνο που εδώ και μια εβδομάδα ο Μπομάρ είμαι εγώ. Ο Μπομάρ είσαι εσύ. Κανένας γνωστικός, βρε παιδιά! Εδώ μέσα κανείς. Μα είναι πολύ απλό. Ο Μπομάρ βρισκόταν στα πρόθυρα της πτωχεύσεως. Εξαγόρασα λοιπόν εγώ την επιχείρηση και η πρώτη μου δουλειά ήταν να υποβάλω το βιβλίο σου για το βραβείο Goncourt. Να λοιπόν, αγαπητέ μου Ερίκο, που εκδότης σου είμαι εγώ. Θα βγάλουμε 200.000 αντίτυπα. 200.000? Το πιστεύεις? Τα έχω κιόλας στην τσέπη μου. Και 100.000 φράγκα για τη δική σου τσέπη. Χώρια η δόξα. Δε βαριέσαι, Ερίκο, τον πλούτον πολύ εμίσησαν την δόξα νουδής. Θυμάσαι τι μου έλεγες. Σωστά. Προτιμώ τη δόξα. Τα λεφτά να τα βράσω. Τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Αλήθεια, ε. Για άντε πες το στη Σολάνζ, ε. Τι να πω στη Σολάνζ. Πώς γράφεις τα χιλιάρικα στα παλιά σου τα παπούτσια. Στάσου, και γιατί στη Σολάνζ? Διότι καταπλέει, αγαπητέ μου, καταπλέει. Μόλις έμαθα την επιτυχία σου, τη τηλεφώνησα. Ήρθαμε μαζί. Μα εκείνη πήγε να σου πάρει πρώτα μερικά λουλούδια. Πάω στοίχημα πως είναι εκείνη. Όχι, δεν θέλω να τη δω, εγώ. Στάσου, στάσου, περίπου, γιατί είπα εγώ να τη ανοίξω. Δεν θέλω να τη δω, βρε παιδάκι μου τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Αγάπη μου, πόσο είμαι ευτυχισμένη. Βλέπεις πόσο δίκιο είχα όταν σου έλεγα πως είσαι μεγαλοφία. Όμα φίλησέ με λοιπόν, έτσι μου ήρθε να κλάψω. Μάλιστα, σε ευχαριστώ για τα λουλούδια σου και την επίσκεψή σου. Την επίσκεψη? Μα για ποια επίσκεψη μιλάς? Οι βαλίτσες μου έρχονται κιόλας. Τίποτα πια δεν στέκεται εμπόδιο στην επάνωδό μου. Τίποτα δεν στέκει εμπόδιο στο γάμο μας. Τώρα είμαστε πλούσιοι, έτσι δεν είναι, Ρομπέρ? Μα φυσικά. Φαίνεται πως ξεχνάς όμως με ποιο τρόπο με εγκατέλειψες. Μα δεν πιστεύω τώρα να πίστευες αυτά που σου είπα τότε. Ο Ρομπέρ κι εγώ. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Έτσι δεν είναι, Ρομπέρ? Φυσικά. Ούτε μας πέρασε από το νου ότι μπορούσες να το πιστέψεις, έτσι δεν είναι, Ρομπέρ? Φυσικά, στα αστεία το κάναμε. Δεν με ενδιαφέρει πώς το κάνατε. Εγώ το πίστεψα. Μα αν αποφάσισα να φύγω, αγάπη μου, ήταν μόνο και μόνο για να σε αφήσω να δουλέψεις. Έτσι δεν είναι, Ρομπέρ? Φυσικά. Αμα για να μην ασχολείσαι μαζί μου. Έφυγα γιατί μου σπάραζε η καρδιά να σε βλέπω βουτυγμένο στη μαύρη φτώχεια και τη μιζέρια. Έτσι δεν είναι, Ρομπέρ? Φυσικά. Φυσικά. Δεν ξέρεις τίποτα άλλο να πεις εσύ. Εσύ σωστά το είπες. Με εγκατέλειψες εξαιτίας της μεγάλης μαύρης φτώχειας μου. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, και εξαιτίας της μικρής μαύρης αγάπης μου. Κι όμως εκείνη μου ενέπνευσε το μυθιστόρημά μου. Μα δεν νιώθω καμιά κακία για αυτή τη μικρή. Τι, στα συγχωρώ όλα. Μια και σε εκείνη χρωστάμε το βραβείο Goncourt. Χρωστάμε? Μα και βέβαια χρωστάμε. Μάλιστα. Δεν θυμάσαι τι μου έλεγες? Εσύ και εγώ είμαστε ένα και το αυτό. Αχ, το ήξερα πως θα κερδίζαμε το βραβείο Goncourt. Το ήξερα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, κύριε Νωρό, βρίσκω πως θα ήταν προτιμότερο να αναβάλω την καταγραφή. Α, μπα και γιατί? Έχουμε το δικαίωμα να κάνω κατάσχεση σε οποιονδήποτε οφείλει, αλλά σε έναν άνθρωπο που πήρε το έπαθλο Goncourt θα πρέπει πρώτα να πάρω οδηγίες. Δεν μ' αρέσουν τα λάθη που γελιοποιούν την υπηρεσία μου. Εσείς το δίχως άλλο θα είστε ο κύριος Goncourt. Ο κύριος Goncourt πέθανε και ο έγγονός του επίσης. Εγώ ξέρω ότι δεν έχω ιδέα από αθλητισμό. Και έρχομαι την όμω στον ίδιο να το λέω φωτογραφίε per stampare. Adesso rimane solamente l'intervista, maestro, a voi. A voi. A noi. Hong Kong. Άσε μας εγκεράσουμε τα ιταλικά σου τώρα. Πού είναι η αγάπη μου? Αγάπη μου. Εδώ είμαι, αγάπη μου. Όχι εσύ, δεν θέλω σένα. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Κύριε. Τι, κύριε. Γιατί βαστάς αυτή τη βαλίτσα? Φεύγεις? Μάλιστα, κύριε. Φεύγω. Πού πας? Δεν έχει σημασία. Φεύγω. Γιατί? Αποκτήσατε πλούτο, ήρθε η δόξα, ξανάρχεται και ο έρωτας. Δεν με χρειάζεστε πια. Δηλαδή, θα γυρίσεις, ε? Ναι, θα γυρίσω να σας δω. Χαίρετε.
Αντίο σας, κυρία. Αντίο σας, Δεσποινής. Και σας ευχαριστώ πολύ για όσα κάνετε για μας. Κύριε Ρομπέρ, χαίρετε. Αγάπη μου, δώσε μου εδώ τη βαλίτσα σου και έλα εδώ. Γεράσιμε. Ναι. Ήθελες μια σπουδαία είδηση, ναι. Λοιπόν, θα την έχεις. Ερίκο, κάνεις τις κονκούρ να περιμένουν. Να είναι δυνατόν τώρα. Εκείνοι με έκανα να περιμένω 10 ολόκληρα χρόνια. Ας περιμένουν λίγο κι αυτοί. Ερίκο, δεν είναι σωστό. Σε περιμένει το συμβούλιο. Πάψτε! Πάψτε όλοι σας! Αγάπη μου. Πριν φύγεις, έχω κάτι να σου πω. Και θέλω να σου το πω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Χθες ήμουν πέντερος. Σήμερα είμαι πλούσιος. Χθες ήμουν άσημος. Σήμερα είμαι διάσημος. Στα σαλόνια το όνομά μου θα κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα. Όλες οι πόρτες θα ανοίξουν διάπλατα. Θα μου στρώσουν τραπέζια βασιλικά. Όλοι εκείνοι που μ' άφηναν να πεθαίνω της πείνας. Όλοι θα αλλάξουνε. Να, αλλάξανε. Εγώ όμως δεν άλλαξα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Με τα ίδια χαρίσματα και με τα ίδια ελαττώματα. Με το ίδιο μυαλό και με την ίδια καρδιά. Κανένας δεν με βοήθησε τότε που είχα ανάγκη. Μόνο ένας άνθρωπος μου παραστάθηκε. Ένας άνθρωπος με κατάλαβε. Μου ξανά δώσε εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και κουράγιο να συνεχίσω. Η αγάπη μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ήσουν το άσπρο φως στις σκοτεινές και άδοξες μέρες μου. Και τώρα την ώρα του θριάμβου φεύγεις αθόρυβα από κοντά μου. Λοιπόν, όχι. Δεν θέλω να φύγεις. Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Και μπροστά σε όλο τον κόσμο σου ζητάω να με παντρευτείς. Ρίκο, τρελάθηκες, τι λες τώρα. Ρίκο, είναι μια υπηρέτρια. Μια υπηρέτρια. Αγάπη μου, περιμένω την απάντησή σου. Δεν το ήξερες πως σε αγαπούσα. Φίλοι μου, σας παρουσιάζω τη μνηστή μου. Αγάπη μου, ουάουα. Φοιτήτρια κοινωνιολογίας. Κόρη εργάτου ορυχείων. Ρίκο, σου είπα ψέματα. Πατέρας μου είναι ο πρίγκιπας Σαντούκα που είναι και πρωθυπουργός στη χώρα μας. Δηλαδή. Είσαι πριγκυποπούλα και πρωθυπουργοπούλα. Μα τότε όλα αλλάζουν. Io έχω un altro miracolo. E chiedo scusa, bisogna che vascio in tempo. Θα βγάλω παράρτινα. Α, και τώρα θα παρουσιάσω τη μνηστή μου στους Γκονκούρ. Και εμένα με εγκαταλείπει. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν θα σου λείψει τίποτα εσένα. Κυρία, θα θέλετε να δεχτείτε αυτό το κολλιέ? Α, όχι. Όχι να με κοροϊδεύετε και από πάνω. Τι να το κάνω αυτό το γυαλικό? Πάρ το, ανόητη που σου το δίνει. Και όταν το φοράς αυτό το γυαλικό, να θυμάσαι πως κρέμονται στο λαιμό σου 600.000 φράγκα. 600.000 φράγκα! Δηλαδή είναι αληθινό? Σας ευχαριστώ, υψηλωτάτη. Και αύριο φεύγουμε για το Μόντε Κάρλο. Α, τι λες, Ερίκο, σε χρειάζομαι για την press conference, τις πωλήσεις, τη διαφήμιση. Θα σου στέλνουμε κάρτ ποστάλ από παντού. Γιατί σαν τακτοποιήσουμε μια υποθεσούλα μας στο Μόντε Κάρλο, θα πεταχτούμε ως τον Παλικού. Όπου θα πρέπει να ζητήσω από τον πρίγκιπα Αντούκα την άδεια να παντρευτώ την κόρη του. Ξέρεις, Ερίκο, σε αυτό είμαστε πολιτισμένοι. Και στην πατρίδα μου οι πρίγκιψες παντρεύονται κοινούς θνητούς. Φτάνει να τους αγαπούν. Δηλαδή, να έχω ελπίδες, ε! Και τώρα πάμε στους Γκονκούρ. Αχ, πάρτε με και εμένα μαζί σας. Πού, στους Γκονκούρ? Όχι, όχι, στο Μπαλικού. Όχι! Αχ, ναι. Ναι, είπες. Τι να την κάνεις? Πάντα ονειρευόμουν να έχω μια άσπρη σκλάβα. Ακούσατε το έργο «Αγάπη μου Ουάουα» του Φρανσουά Καμπό σε μετάφραση Πλάτωνα Μουσαίου. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες. Μέλπο Ζαρόκοστα, Σολάνζ. Κώστας Ριγόπουλος, Ερίκος. Κατερίνα Μπόμπου, Υπηρέτρια. Βασίλης Πλατάκης, Κλητήρας. Μάκης Ρευματάς, Ρομπέρ. Κάκη Αναλυτή, Αγάπη μου. Ηλίας Λογοθέτης, βοηθός σύμβουλος. Νίκος Παγκράτης, ρεπόρτερ. Επιμέλεια ήχων, Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου, Γρηγόρη Γίγα.
Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Ριγόπουλου.